Έτσι, τότε δεν έχουν χάσει πίσω το φάκελο, θα χάσουν από τα παιδάκια που βγήκαν με το ζόρι. Τρίτη. Προσωπικά πιστεύω Damon έχουν. Όχι πιστεύω, έχουν του καλύτερου παίκτε ατομικά σε όλο το παγκόσμιο. Αυτή και η SKT. Απλά η SKT είναι καλύτερη ομάδα. Αλλά η Damon είναι η SKT μετά η Damon σε δυναμικό ομάδων ατομικό. SKT vs G2 το τελικό δεν γίνεται. Οι IG δεν έχουν καλύτερο όλο είναι. Πιστεύω ο Σόμεγγε είναι καλύτερο. Οι G2 και να περάσουνε, τους SKT δεν τους δεν τους νικάνε. Δεν γίνεται να τους νικήσουνε. Για κρύα γίνεται, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο να νικήσει SKT. Γιατί αν οι G2 νικήσουνε εδώ, οι G2 θα το πάρουνε. Αν οι G2 βγουν από αυτό εδώ, θα το πάρουν οι G2. Αλλά αποκλείω εδώ. Εδώ αποκλειστούν οι G2, ρε. Τσατ, πρέπει να καταλάβετε ότι αν μια ομάδα δεν νικάει μια άλλη ομάδα, δεν σημαίνει ότι είναι καλύτερη ομάδα. Γενικά, εκείνη τη στιγμή ναι, ήταν καλύτερη ομάδα. Αλλά πιστεύω αυτή τη στιγμή η SKT είναι καλύτερη. Splice 3-0 SKT. Ε, τσατ, τι πιθανότητα και τι απόδοση έχει αυτό. Πείτε μου λίγο. Πείτε μου λίγο να περάσουν οι Splice. 25. Fox Grey τελικό, το ακούσατε πρώτο εδώ. Τσατ, αυτό είναι ρε, δυστυχώς. Αυτό είναι το... Μην σου πω γκρίφι. Αυτό είναι το πιστεύω το τέτοιο. Το πιο δύσκολο είναι αυτό. Εδώ δεν είμαι σίγουρος. Αυτό εδώ και εδώ. Οι SKT θα περάσουν σίγουρα. Αλλά δεν έχει σημασία και ποιος θα παίξει τώρα. Απλά πιστεύω οι Damon θα νικήσουν. Βέβαια υπάρχει και αυτό. Και αυτό εδώ. Και αυτό εδώ παίζει chat. Και ακριβώς και αυτό δεν παίζει. Αυτό. Γιατί του δεν ικάνε σκητή. Δεν πιστεύω να μπορούν. Και αυτό παίζει. Και οι IG, ρε φίλε, κοίτα, θα σου το πω πολύ τέτοιο. Αν νικήσουν οι IG, τους Griffin. Λοιπόν, chat, κοιτάξτε ρε. Ωραία. Οι IG, λοιπόν, οι Griffin, τα φαβορή για το παγκόσμιο είναι πρώτα SKT, μετά Griffin, μετά G2 και μετά FunPlus. Είμαστε εδώ. Είμαστε same page. Και Damon είναι. Απλά πιστεύω οι G2, αν βγουν από τους Damon, μετά παίζει να πάνε. Θα είναι περίεργο ρε φίλε. Γενικά είναι καλό εδώ. Δηλαδή, αν οι G2 βγουν, παίζει να το πάρουν κιόλας. Γιατί η Damon είναι πολύ καλή. Είναι περίεργο ρε, είναι περίεργο. Βέβαια είναι League of Legends ρε. Δηλαδή, μπορεί να νικήσουν οι G2 εδώ και μετά να χάσουν από τους SKT. Που κανονικά ρε φίλε, αν νικήσεις τους Damon, μετά οι SKT κανονικά μπορείς να τους κερδίσεις. Μπορεί να τους χοντράρεις. Είναι το ίδιο και εδώ. Οι FunPlus μπορεί να χάσουν, να πάνε Fnatic. Και οι Fnatic μπορεί να κερδίσουν Griffin. Για ακρίβεια δεν νομίζω να μπορούν να κερδίσουν Griffin, γιατί άποψή μου έχουν καλύτερο jungler οι Griffin από τους Fnatic. Λοιπόν, υπάρχει και το τέτοιο, ε. Splice Fnatic, IG, Fnatic νικάνε, G2 νικάνε Splice και Splice παγκόσμιο. Τουρού! Πάλι καλά πέτυχα το Q μου. Μπράβο. Κακούλης ωραίο κύριε λογικά. Δεν το παίζει στα όρια το matchup. Παίζει άπειρα aggressive. Παίζει άπειρα aggressive. Αν ήταν άλλος θα τον είχα 100-0. Και πήρα και μπότα πρώτο, που είναι πολύ δυνατό versus Κάσιο. Έχει ήδη πολύ καλό movement, δεν μπορώ να τον πετυχαίνω τώρα με τίποτα. Δεν ξέρω γιατί... 3 top 3 στο περίνο. Θέλω το shutdown του. Okay. Έχεις flash. Δεν χρειάζεται καν. Δεν χρειάζεται τελικά.
Γιατί δεν το flash, ρε φίλε. Anyway, το πήραμε το flash, not bad. Who cares. Και δεν έχει να κάτσει και είναι κάνον. Πολύ δυνατό. Αυτό ας πούμε είναι άτυχος εδώ. Α, ή συγκαλεύει να το ξέρει. Αλλά είναι πολύ άτυχος αυτό. Είναι απλά καλύτερος παίχτης. Δεν έχει flash, πέθανε. Not bad trade. No problem, no problem. Θα πρέπει να το κάνουμε deny από αυτούς πολύ. Προλαβαίνω. Αποκλείεται. Το πιστεύετε ρε. Αν δεν φάρμαρα το mid σαν κολόσκυλο θα το παίρνω. Πω το πέτυχα το κιού μου. Smurfing, nice. Sad life, bro. Α, καλά. Έπρεπε απλά να παίξω ευθεία. Δεν το πιστεύω ότι αυτά που θέλω να το τζάρω, θα το τζάρω και αυτά που δεν θέλω να το τζάρω και θα το τζάρω! Το game τώρα είναι πολύ δύσκολο γιατί έχουνε Γιάσου στα spikes, Ezreal σχεδόν στο spike και Laze ένα full tank. Είμαστε λίγο outscaled σε αυτή τη φάση του παιχνιδιού. Οκ. Αν το φλασάρει κάπως. Χάσαμε το ulti του Rakan που είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να μπορούμε εδώ ρε φίλε, δεν ξέρω. Έκανα πολύ καλό μοιάσμα. Έκανα πολύ καλό μοιάσμα. Μπράβο μου, nice. Nice. Λογικά αυτό είναι ένας. TP, θέλουμε και τον damage ρε μπρο. Αλήθεια δεν ξέρω τι κάνεις. Εντάξει, τουλάχιστον δεν μπορεί να περάσει το Laze. Έχω μοιάσμα. Όλα σου κάνει ένα βεδί ώρα. Σκότωσε κιόλας. Ρε δεν ξέρω, μάγες πως, ρε μου εξηγείτε κάπως πως γίνεται να έχουν τόσο καλό movement. Πραγματικά θέλω να έχω, ρε το ξέρετε ότι το μισό game είναι το movement. Αν δεν τρως kill shots, πως θα, είσαι πολύ καλός παίκτης, αυτόματα. Μου εξηγείτε κάπως πως γίνεται να έχουν τόσο καλό movement. Έχουν παραπάνω TPI, ρε μάγες τι κάνουν. Ρε φίλε σίγουρα το MS μετράει, αλλά δηλαδή αυτός κέρδισε. Μου κάνει το δίσκο. Κέρδισε, γιατί το κέρδισε νομίζω το lane phase. Και μετά. Μόνο με το movement του. Να μην τον πετυχαίνω Q. Πακώ αυτό. Πού έρχεται. Πάλι καλά το νιώσω Rakan μου. Εκεί λέω δεν θέλω. Εκεί ήταν δύο επιλογές. Ή θα γίνει αυτό που έγινε μόλις. Ή θα εντάρω. Ο Rakan μου το νιώσω οπότε. Δεν έγινε αυτό που έγινε. Αν και θα τσέισάρουνε λογικά εδώ.
Απλά φύγετε ρε φίλε, μας πινκάρουν, φύγετε. Τι το συνεχίζουμε. Σ' αλήθεια σας λέω ρε φίλε, το 55 MS που είχαμε, το 69 που έχω πάλι, έβλεπα τρελή διαφορά. Σε μερικές λεπτομέρειες. Δηλαδή, το Q του Γιάσου πια δεν μπορώ να το κάνω. Στην Κάσο δεν βλέπω διαφορές. Ίσως επειδή φταίει που έχω συνηθίσει τόσο πολύ. Αλλά ας πούμε σε άλλα champs, Γιάσου, Ακάλι, που ίσως επειδή δεν τα έχω συνηθίσει. Δηλαδή, πραγματικά τρελές διαφορές σε αυτά τα champs. Τώρα στο Ιρέλια και σε αυτά δεν παρατήρησα τίποτα. Και Κάσιο. Τουλάχιστον πήρα περισσότερους πόντους. Ρούκι πελάτης, ναι. Ξεφτύλεις μας ρούκι, easy busy, απίστευτα plays. Better mid wins. Καλά εντάξει. Δεν το έπαιξα άσχημα, αλλά ένιωσα τρελή διαφορά ρε φίλε. Και αυτό είναι που με πειράζει γάματα. Δηλαδή ένιωσα τρελή διαφορά στο ρούκι με μένα, στο laning phase. Που δεν καταλαβαίνω τι μπορεί να κάνει τόσο καλύτερα, αλήθεια. Δηλαδή αυτή την τόση διαφορά που παρατήρησα σε αυτό το game και πολλοί από εσάς το κάνει το MS. Δεν μπορώ να καταλάβω ρε φίλε.